Τον κύριο Μάριο Θεοδόρου. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδόρου. Καλή σας μέρα. Όσον καλή τους μέρα μπορεί να πω ότι είναι. Ναι. Ας ακούσουμε και την δική σας ιστορία από το περασμένο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Θεοδόρου, που επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε δασκάλα της περιοχής. Πώς προέκυψε τη νέα εστία μόλυνσης? Ναι. Δεν είναι του παρόντος να ασχοληθώ με το πώς προέκυψε το κρούσμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή και επιβάλλεται να ασχοληθούμε αποκλειστικά για το πώς θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά δώστε μας, έτσι περιγράψτε μας, γιατί έχουμε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην πόλη Ξοχούς. Με μια πρόχειρη εικόνα που έχω, γιατί κάτι επίσημο δεν υπάρχει, υπήρξε στην περιοχή περίπου 4 εστίες μόλυνσης, αν μπορώ να τις ονομάσω έτσι, και από εκεί εξεκίνησε το όλο κακό. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη εστία, όπως φαίνεται, είναι τα εκπαιδευτήρια της πόλης της Ξοχούς. Σε σύσκεψη που είχαμε προηγουμένως, αναφέρθηκε, είχαμε μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο, την πρόεδρο της σχολικής εφορίας, πρόεδρο του Λυκείου, πρόεδρο του Συνδέσμου του Λυκείου και πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού, ότι υπάρχουν 23 κρούσματα επιβεβαιωμένα. Είναι μαθητών ή μαθητών και εκπαιδευτικών, κύριε Θεοδόρου? Εγώ μπορώ να μιλώ μόνο για τους μαθητές, αλλά έχουμε 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα μαθητών. Ήταν αυτό που μας ανησύχησε από την πρώτη στιγμή, γιατί γνωρίζοντας, δεν ήθελα να το παίξω ο επιδημιολόγος, απλώς ήταν τα δεδομένα μπροστά μου και θα μπορούσα με μαθηματική ακρίβεια να προβλέψω τι θα συνέβαινε. Και όντως έχουμε αυτή την κατάσταση μπροστά μας. Επιβεβαιώθηκα δυστυχώς. Διότι η ιδιαιτερότητα της περιοχής είναι ότι έχουμε στενή επαφή όλοι μεταξύ. Οι μαθητές μεταφέρονται στο σχολείο με λεωφορεία, τα οποία έχει κοινότητες οι οποίες μεταφέρουν στις πόλεις τα εκπαιδευτήρια και στα 4 σχολεία, δηλαδή νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκειο και γυμνάσιο. Μπορείτε να φανταστείτε το λεωφορείο πόσο μεγάλη εστία μπορεί να γίνει. Δεν ισχύουν εκεί τα πρωτόκολλα για τα λεωφορεία και τη χρήση μασκών? Φαντάζομαι πως ισχύουν. Ποιος μπορεί να το δώσει? Ο οδηγός που είναι υπεύθυνος. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Ναι. Όμως για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, φαίνεται ότι κανέναν δεν έπαιρνε τα ανάλογα μέτρα που έπρεπε. Και πρέπει να λάβουμε και εμείς τα γονείς στο μερίδιο ευθύνη που μας ανήκει. Ναι. Δεν αποποιούμαστε τον ευθυνό μας. Όμως, έπρεπε από την αρχή που εφωνάζαμε να ενεργοποιηθούν το σύστημα. Ξέρετε ότι σήμερα, στη σύσκεψη, αντιληφθήκαμε ότι στο Υπουργείο Παιδείας είχαν υπόψη τους μόνο 4 κρούσματα. Δηλαδή, μπορείτε να αντιληφθείτε. Δηλαδή, ενώ εγώ έβγαινα με επιστολές και τηλεφωνήματα, μίλησα με την πρώτη λειτουργό που προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν είμαι ελέφαντα. Μάλλον ότι είμαι ελέφαντα. Εντάξει, λόγω size μπορεί να την ευθύνει τα λιώ, έτσι να σκέψουμε. Αλλά δεν γίνεται το πράγμα. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχαν εικόνα. Όχι να περιμένουν που εμάς να τους ενημερώσουν. Είναι αδικαιολόγητοι. Μας έλεγα, ξέρετε, έχετε έναν κρούσμα. Μα έναν κρούσμα είχαμε γιατί επειδή ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, δύο οικογένειες και κάμασι τεστ ιδιωτικά. Δεν έχουν όλη την οικονομική ευκαιρία να κάνουν τα τεστ. 75 ευρώ το ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο, τρία παιδιά, τι θα κάνει? Κι αν εγώ έκανα το τεστ, το παιδί μου ήταν αρνητικό, να το στείλω πού? Μέσα ένα σχολείο, το οποίο δεν γνωρίζουμε ποιος έχει και δεν είναι. Ποιος έχει κορονοϊό και ποιος όχι. Ναι. Κύριε Θεοδόρου, επειδή είναι λίγο έτσι μπερδεμένη η κατάσταση, είναι 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 23 μαθητές είναι θετικοί στον ιό. Τα σχολεία σήμερα είναι ανοιχτά, όλες οι τάξεις λειτουργούν κανονικά? Υπολειτουργούν τα σχολεία μας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει? Προηγουμένως ακούσαμε την κυρία και πολύ σωστά τα είπε, υπολειτουργούν τα σχολεία. Έχω μια εικόνα όπου μπορεί να λείπουν περισσότεροι από 200 μαθητές. Ναι. Ναι, αλλά επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, ποιες είναι οι οδηγίες που δόθηκαν? Επίσημα το Υπουργείο, μέσω της πρώτης λειτουργού εχθές, μου είπε ότι τα σχολεία δεν κλείνουν. Το σχολείο μας παροτρύνει τους μαθητές, τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο, ή το σχολείο είναι ανοιχτό, και ότι επιβάλλεται να πηγαίνουν στο σχολείο. Εγώ απλώς ανέφερα χθες την πρώτη λειτουργό,
γιατί ήταν με τη μόνη που μίλησα επίσημα με το Υπουργείο Παιδείας. Η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε, είχε προσθέσει κάποια πρωτόκολλα, άρα μιλούμε πλέον με πρωτόκολλα. Είναι ότι υπάρχει μια γενική αναστάτωση. Δηλαδή, αν πάρουμε όλα τα εκπαιδευτήρια της περιφέρειας πόλης Χρυσοχούς, όλα τα σχολεία υπολείπουν. Έπρεπε να άμεσα να έρθει κάτω το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας να καθησυχάσει τον κόσμο και εμείς με τη σειρά μας, νιώθοντας την ασφάλεια, να στείλουμε τα παιδιά μας. Το σημείο που φτάσαμε και με τούτον τον αριθμό, με το γεγονός ότι έγιναν πολύ λίγα τεστ, εμείς υπολογίζουμε ότι ο αριθμός του μπορεί να ξεπεράσει τα 100 άτομα, ελπίζω πάλι να διαψευδώ, απαιτούμε σήμερα να έρθει κλιμάκιον κάτω του Υπουργείου Υγείας και να ξεκινήσουν σε τεστ. Τα σχολεία πρέπει να κλείσουν. Ήταν η απόφαση που είχαμε σήμερα στην σύσκεψη. Όπως αν δεν κλείσουν τα σχολεία του Υπουργείου, θα το κλείσουμε εμείς. Οι σχολικές εφορίες, οι συνδέσμοι γονέων. Ναι. Άρα αυτή ήταν η κατάληξη, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι σήμερα έγινε μια σύσκεψη με τον δήμαρχο της περιοχής, της πόλης Χρυσοχούς, τους συνδέσμους γονέων του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου. Έτσι, και τη σχολική εφορία. Και η απόφασή σας είναι να κλείσετε τα σχολεία αφού δεν το πράττει το Υπουργείο Παιδείας. Πρώτη στο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Όταν ακούτε αυτούς τους αριθμούς, εσείς νιώθετε ασφάλεια να στείλετε το παιδί σας στο σχολείο? Οποιοδήποτε νιώθει ασφαλής να στείλει το παιδί του στο σχολείο? Εγώ προσωπικά δεν νιώθω. Ναι. Και υπάρχει και μια πίεση στα παιδιά μας με τις απουσίες. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα γίνει. Λόγω η απουσία τώρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι και ένα μέτρο να πιέσουν τα παιδιά μας πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρή, σας ευχαριστούμε. Άρα αναμένετε κλιμάκιο σήμερα. Πέστε μας. Εγώ ζητώ επίσης ότι πρέπει να τύχουν και αυτά τα παιδιά και η οικογένειά τους ψυχολογική στήριξη, γιατί δεν μπορούμε όλοι να φυστράγουμε και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν και παιδιά, και γονείς, και οικογένειες που δεν μπορούν να το πράξουν. Άρα μαζί επιβάλλεται και η ψυχολογική στήριξη. Και να το πάρω και ένα βήμα παραπέρα και να το κλείσω, είναι ότι λόγω του ότι είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα, άποψη δική μου είναι ότι έπρεπε να επαντρωθεί και το νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς με το ανάλογο προσωπικό, έτσι ώστε άμεσα να μπορούμε να έχουμε την ανάλογη βοήθεια. Δεν γίνεται να μου ζητά για 10 λεπτά τεστ να ξεκινώ από το νέο σχολείο της Πάφου ή από τον Πομό να πηγαίνω στην Πάφο να μου κάνει το τεστ. Πρέπει να έρθουν κάτω οργανωμένα και να επιληφθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αρμόζουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Θεοδόρ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.